Ο μήνας έχει 3 σήμερα. Εγώ προσωπικά την αρχική μου δήλωση την έχω κάνει ως εκλεγής βουλευτής. Πότε? Την έκανα, έχει ένα μήνα περίπου που την έχω ολοκληρώσει εγώ την αρχική μου άρα δήλωση. Άρα τότε που ο κύριος Κασελάκης έλεγε ότι είναι κλειστή η πλατφόρμα. Δεν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες. Γιατί δεν είναι ανοιχτό το πόθεν έσχες εδώ και ένα χρόνο? Το ξέρετε ότι δεν μπορούμε να καταθέσουμε δηλώσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Τότε την κάνατε εσείς. Ναι, πρόσφατα. Και από όσο γνωρίζω έχει πάρει και άλλη παράταση. Η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες, για την ετήσια δήλωση την οποία οφείλουμε να κάνουμε, ήταν κλειστή. Δεν ξέρω αν άνοιξε χθες. Θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός τώρα την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πόθεν έσχες. Να σας πω και άμα θέλετε και την προσωπική μου τέτοια. Γιατί εγώ αρχική δήλωση ως διευθυντής το ΕΣΥ έκανα και θεωρούσα ότι γιατί έχω αρχική δήλωση πόθεν έσχες, ότι ως βουλευτής. Όχι, πρέπει να ξανακάνω. Ότι δεν χρειάζομαι αρχική, ότι θα κάνω ξανά την ετήσια. Όχι, αλλά τέλος πάντων ενημερώθηκα από το λογιστή μου, εξού και την έκανα κι εγώ, ας πούμε. Δεν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες. Τώρα ξανά. Την κάνατε πριν από ένα μήνα. Αρχική δήλωση, ναι. Ωραία. Μέχρι χθες ήταν κλειστή. Η πλατφόρμα στην οποία κατατίθεται τα πόθεν έσχες για τους υπόχρεους παραμένει ακόμη και τώρα κλειστή. Την έκανα, έχει ένα μήνα περίπου που την έχω ολοκληρώσει εγώ την αρχική μου. Άρα τότε.